Είναι η τρίτη φορά που συζητάμε. Στις προηγούμενες δύο φορές θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε αυτοί που ψηφίσαμε, τουλάχιστον τι ψηφίσαμε. Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα, δεν εννοούσα αυτός, εννοούσα κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Να έχουμε το θάρρος αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν να αναγνωρίσουν τι ψήφισαν. Ξέρετε τι ψήφισαν την άλλη φορά. Δεν πω στο σώμα του ποια ήταν, εγώ του σέβομαι, γιατί είμαι μέρος του σώματος αυτού και οφείλω να σέβομαι την πλειοψηφία. Ξέρετε τι ψηφίσαμε την άλλη φορά, είναι στο σώμα. Ότι η επένδυση αυτή δεν συνάδει στις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης τελεία. Δεν είπε αν είναι νόμιμη ή όχι το σώμα. Δεν θα μπορούσε και να το πει βέβαια. Δεν είπε αν είναι σωστό ή όχι το ύψος, το υψόμετρο, το υπόγειο, η διάσταση υποπέδου, η διαφόρση από την Αιγιάλο. Γιατί δεν μπορούσε να τα πει αυτά. Γιατί δεν είναι πολυδομία. Δεν είπε ότι δεν έχει περιβαλλοντική μελέτη. Γιατί ο νόμος λέει δεν χρειάζεται. Δεν είπε αυτό στο σώμα. Το σώμα ξέρετε τι είπε. Και νόμιμος να είσαι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που θες να κάνεις. Δεν το θέλω. Αυτό είπε το σώμα. Κάποιοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Διδωρηθήκαμε γι' αυτό. Μας αποδώσανε και άλλα πράγματα. Και δεν μιλάω για την προφούτης τώρα, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα, αλλά θα ξαναμιλήσουμε για αυτά. Εδώ την επόμενη, μετά από τρεις μέρες το συμβούλιο που έγινε, συνεκλήθη η περιφερειακή σύσκεψη κατόπιν ετοίματος εταιρείας Κόσμος στο Δημαρχείο, λες και πήγαμε σε κανένα υπόγειο. Παρόλο του προσταμένου πολυδομίας, του διοικητικού προσταμένου εννοώ, και μου, και μόνο στα μανταλάκια δεν μας βγάλανε, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι. Ότι κάνουμε, λέει, καφές και συζητήσεις και γιατί τους κλείσαμε την πόρτα στα νούτρα. Και σωστά είπε ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, από τότε υποχρέωση ακρόασης, από υποχρέωση έγινε ενοχή. Λοιπόν, να έχουμε όλοι το θάρρος, όπως δεχόμαστε το χειροκρότημα την άλλη φορά από τους πάνω στα αυτιά του κάτω, να πούμε στους ανθρώπους τι ψηφίσατε. Και μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό ψηφίσατε. Αυτό ψηφίσατε τους όλους. Ένα. Δεύτερο. Είχα ακούσει δύο προηγούμενες τοποθετήσεις μου και την πρώτη που έγινε και τη δεύτερη. Τα εξής. Δεν είχα ακουστικά, δεν είχα πέσει ακουστό. Άρα δεν θυμόμαστε. Πρώτον. Ότι για να αποφασίσουμε αν μια κατασκευή ή όχι συνάδει ή δεν συνάδει με αηφόρο ανάπτυξη, πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε ως σώμα τι εννοούμε αηφόρο ανάπτυξη. Και μετά στο μοντέλο που θα συμφωνήσουμε, να έρθουμε να εφαρμόσουμε μια πρόταση. Και να πούμε έλα εδώ, κύριε Τσίγκανε, κοιτάω στο κύριο της ονόματός μου, δείξω ότι θα παρεξηγηθεί, αυτό που μου φέρνεις δεν συνάδει με τις αρχές που έβαλα. Πάρ' το πίσω και φέρ' το μου έτσι. Ή συνάδει και το κρατάω. Δεν είπαμε αυτό. Εμείς είπαμε ένα ξέρω όχι, ξέρω ναι, σεβαστό. Πώς μας να πούμε ποια είναι η φόρα ανάπτυξη που δεν συνάδει. Τρίτον, είχα πει κάτι ακόμα χειρότερο. Χειρότερο, το είχα σκόπο να πω ότι πήγαμε δυστυχώς. Θα είπα το περισσότερο από ένα παρελθόν στις επόμενες μέρες. Εάν δεν έχουμε εμείς το θάρρος μόνοι μας να βάλουμε κριτήρια για την περιοχή μας, να βάλουμε το θάρρος, να λέμε ξερά ό,τι ξεράνε. Αν δεν έχουμε το θάρρος να βάλουμε κριτήρια για την περιοχή μας και παίρνουμε ενεργό αποφάσεις, θα έρθουν κάποιοι άλλοι να μας τα βάλουν τα κριτήρια. Και δυστυχώς, ναι, έρχεται η ώρα που θα έρθουν κάποιοι άλλοι να μας βάλουν τα κριτήρια. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Ο Δήμος είχε ενημερωθεί με την βία. Αναλαμβάνει αυτήν τον λόγο μου, θα ενημερώσω το σώμα με διάφορα μηνύματα. Την Παρασκευή το μεσημέρι, η ιδιαίτερα της κυρίας Ευαγγελίδου τηλεφώνησε στην Πολυοδομία, στον προϊστάμενο, και τον ενημέρωσε ότι κύριε Σκουτέρη, προφανώς ζητώ από όλους, μην αναγνωριστεί ο Σκουτέρη σε αυτό που λέω, έτσι, και τον ενημέρωσε ότι είναι έτοιμη η περιοδική απόφαση. Πού αναστεί. Θα έρθω να σου δείξω, σε παρακαλώ, θα έρθω να δείξω και κάτι άλλο. Ο κύριος Σκουτέρης, προφανώς ο άνθρωπος, της είπε, τι λέει αυτή η απόφαση. Λέει, βάζει μια αναστολή δόμησης, δεν μπορώ να σας πω πού. Βάζει κάτι για τον Αιγιαλό, δεν μπορώ να σας πω πού. Με ενημέρωσε πως είχε υποχρέωση. Και εγώ ως όφελα ενημέρωσα τον Δήμαρχο. Ο κ. Σκουτέρης. Και είμαστε ο άνθρωπος υπερήσιμος παράδειγμα. Και πήρα τηλέφωνο, εγώ το γραφείο σκέφτομαι. Και έτσι σημαίνω το εξής. Αποφασίστε που θα κρίνετε. Είχαμε συμφωνήσει όμως με εδώ σύσκεψη και μάλιστα ο Δήμαρχος και οι άλλοι παρόντες.
και σας έγραψε και έγγραφο ότι οποιοδήποτε σχέδιο αποφάσεως εκδοθεί, όσο είναι εν σχεδίο ακόμα, να τεθεί υπόψη μας, να κάνεις παρατηρήσεις μας. Απάντηση από το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να σας το στείλουμε, δεν ξέρουμε μήπως διαρρεύσει και έχουμε πιέσεις. Γι' αυτό το ΙΠΕΚΑ μιλάμε. Εμείς τι θέλουμε. Αθηνά, παρακολουθούμε να σκεφτείτε. Διέρχεσαι από πού. Το αν έχει αυτοδόμηση, θα έχει το. Τι θα πιάνει αυτή, σε ποια ζώνη θα είναι αυτοδόμηση, δεν μπορούσε. Δεν μας το λένε. Αν θα έχει περιορισμούς στον εγκεφαλό, θα έχει. Τι περιορισμούς θα έχει, δεν μας το λένε. Αυτή είναι η διαφάνεια και η over government και όλα τα καλά που μας έλεγε εδώ μέσα από την ΙΠΕΚΑ. Άρα ό,τι λέγανε στον ΕΕ. Να πάμε στο ΙΠΕΚΑ. Τρίτον. Τρίτον, δηλαδή τι σε τους λένε, ακούστε γιατί έπασε τόση, τι σου λένε, ξέρετε σου λέει, το πέτοιμο, ναι συμφώνησα στο δώσω, αλλά δεν στο δίνω. Δεν στο δίνω γιατί θα σηκωθεί ο κόσμος αν το μάθουμε. Ακούστε αρχές διακυβέρνησης. Και λέω, μεταφέρω αυτά που λέω, με τα λόγω γνώσου και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω. Αν θέλετε, κατ' ιδία, θα σας πω και τα ονόματα των ανθρώπων που μίλησα στην ΙΠΕΚΑ και μου είπαν τέσσερις το δίνω. Δεν έχουν νόημα. Αλλά δεν χρειάζεται από εδώ. Δεν χρειάζεται από εδώ. Επομένως, συνάδελφοι, να ξέρουμε το εξής. Οι ακραίες θέσεις φέρνουν και ακραίες λύσεις. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Λιδωρηθήκαμε επειδή το είπαμε. Ήρθαμε τώρα εδώ. Τι είπαμε την άλλη φορά. Ένα ξέρω ναι ή ένα ξέρω όχι, ένα ξέρω όχι είπαμε. Ο κ. Κουτές εδώ δίπλα μου καθόταν, αγώνει ο άνθρωπος, ποιος όφιλε, γιατί είναι άνθρωπος υπάλληλος. Σας διάβασε όλη την βιβλιογραφία. Την υπηρεσία βιβλιογραφία. Σας διάβασε πάνω στο Υπουργείο, που το Υπουργείο λέει στην πολεοδομία ότι είναι νόμιμη αυτά που θέλει να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, προχώρα να κάνει σ' άδεια πολεοδομία. Σας διάβασε το έγγραφο της αποκεντρωμένης δίκης Πελοποννήσου του κ. Αγγέρα κατά την υπηρεσία, μετά από το ΙΠΕΚΑ, που λέει στο Σκουτέρι, στον κ. Σκουτέρι, στην πολεοδομία μάλλον, που του λέει. Ναι, με βάση τον νόμο του ΙΠΕΚΑ, είναι νόμιμη, συμφωνώ και εγώ για αποκεντρωμένη, προχωράτε για άντρε. Μα δεν συζητήσαμε αυτά την άλλη φορά. Ξέρετε, συζητήσαμε. Αν δεν συντάξει για φόρο ανάπτυξη, αυτά τα γράψαμε. Ας είναι νόμιμο, όχι κάτι μας, γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εδώ, να πω αν είναι κάτι νόμιμο ή όχι. Εμείς εδώ είμαστε πολιτικότα. Άρα τι θέλω να πω. Μην λένε κάτι τώρα, μα είπαμε ότι αν είναι νόμο να γίνει, αν δεν είναι νόμο να μην γίνει. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε δεν το θέλουμε, τελεία. Ας είναι και νόμιμο. Δεν μας αρέσει. Αυτό είπαμε συνάδελφοι για να έχουν κάνει το θάρρος της νόμης. Ο θάρρος και ο θάρρος της νόμης. Και εσείς είπατε για τους συνάδελφους να περιμένουμε την απόφαση του ΙΠΕΚΑ. Εγώ ψήφισα λευκό. Όχι λευκό! Η πρόταση του Δημάρχου, που τι έλεγε η πρόταση του Δημάρχου! Η πρόταση του Δημάρχου, τι έλεγε, αυτό ψηφίσατε! Η πρόταση του Δημάρχου ψηφίσατε! Η πρόταση του Δημάρχου, τι έλεγε, κύριε! Ντρέπομαι για λογαριασμό σα! Τον κόσμο δεν τον είπατε! Τον κόσμο να τρέπεστε! Τον κόσμο να τρέπεστε! Μεταχειρίζεστε! Ενώ εσύ τον εξηγήσατε! Εγώ, ο κόσμος που φέρατε εδώ και έτσι κάνει.
Επειδή φύγαμε από αυτά, το συμβούλιο ψήφισε το που ψήφισε, σεβαστό, όλη την ψηφία προφανώς είναι σεβαστή, ψήφισε το που ψήφισε από εδώ και πέρα τώρα. Για να μην παραδοδρομούμε, η απόφαση ω Σέρβιο στο επίκανε. Πρόταση. Και θα δημοφορηθεί η θέση του Συμβουλίου στην πορεία. Πρόταση από μένα. Πρώτον, να μ' αναλάβει άμεσα γνώση το σώμα, πίστευε και δύο πρόταση πριν αυτή η υπογραφή.